18ωρο, πόσο έτσι. Γυροβολιά στην περιφέρεια. Εγώ νόμιζα ότι τη βλέπω. Άλλο θέλεις, αν έχει κλείσει φαγητό είναι δύο μαρινάκι. Όχι, εγώ δεν είπα δύο πράγματα. Ναι. Πώς έτσι. Πώς σας ήρθε τώρα εσάς πάλι. Να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Συνάδελφοι, κάνα μέγα θέμα ότι χαιρετίσετε. Ναι, αλλά ξέρετε, το αισιόδοξο είναι ότι οι πολίτες δεν εξαπατούνται από το παραπολιτικό. Δηλαδή από το μυστική συνάντηση σε ταβέρνα. Και δεν σας κρύβω. Αν ασχολούμεθα με άλλα θέματα. Ναι, αλλά κάποιος βολεύει. Εσείς είστε παλιός. Δηλαδή κάποιος βολεύει να ασχολούμαστε με την αφισοκόλληση και όχι με τη διαχείριση απορριμμάτων. Κάποιος βολεύει να ασχολούμαστε με δίθεν μυστικές συναντήσεις έως βαθμός γελοιότητας, έτσι, γιατί αν αυτό το κάνεις σε δημόσιο χώρο πάβει να είναι μυστική, γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα, για παράδειγμα, για το ρυθμιστικό σχέδιο που αφορά την περιφέρεια Αττικής, για τις απεντάξεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης, στο πανθομολογούμενο χωρίς έργο, έργο του απερχόμενου περιφερειάρχη. Οπότε είναι βολικό. Επίσης θέλω να σας πω, για να εξηγηθώ και να μην παρεξηγηθώ, ότι αυτά που λέω εδώ τα είπα και εκεί που έπρεπε σήμερα το πρωί. Σε μεγάλο τηλεοπτικό μέσο, όπου μέχρι τις 18 Απριλίου που αρχίσαν οι απαγορεύσεις, κύριε Ξενάκη και κύριε Κούρη, οι δραστηριότητες της δύναμης ζωής δεν βρίσκανε, δεν βρίσκανε ούτε δευτερόλεπτο. Ναι. Και όταν λέμε δραστηριότητες, όχι χαζά σοου, κατεβάζω την αφίσα ενός ανθυποψηφίου μου, συνέντευξη τύπου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, συνέντευξη τύπου για τους ορεινούς όγκους της περιφέρειας Αττικής. Βρήκε όμως, βρέθηκαν 3 λεπτά σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων για να το γυρνάμε γύρω-γύρω, από μία μυστική συνάντηση που έγινε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Πειραιά. Όμως θέλω να σας μεταφέρω την αισιοδοξία μου από αυτό το 15ωρο που είπε ο κύριος Ξενάκης, ότι αυτά δεν περπατάνε. Τι λέει ένα 15ωρο, έτσι για να καταλάβω, από το πρωί μέχρι τέτοια ώρα, έτσι σήμερα ας πούμε. Κύριε Ξενάκη, τηλεοπτικό στούντιο από ό,τι είδα. Εν τέλει μας έδωσε μια πάσα με το πικρό χιούμορ του ο κύριος Κουρής, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ένα εξωφρενικό τείχος σιωπής για τις δραστηριότητες, όχι της επικεφαλής, για όνομα του Θεού, της περιφερειακής παράταξης, ένας δρόμος υπάρχει για μας, είναι η συνεχής επαφή με τον κόσμο. Ναι. Το θέλει ο κόσμος. Επομένως, ναι, το θέλει. Ήταν και για μένα κάτι που δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια, διότι σε αυτή τη λογική όλοι οι πολιτικοί είναι οι ίδιοι, είστε όλοι οι ίδιοι. Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, η μάχη των μαχών, όπως συνηθίζω να λέω, φοβόμουν ότι θα ήταν αυτή η κυρίαρχη τάση. Επειδή όμως το περιβόητο έργο του απερχόμενου περιφερειάρχη είναι εξωφρενική άγνοια για την περιφέρεια Αττικής, υπάρχει πολλή αγωνία για το τι διακυβεύεται. Και έτσι θέλω να σας πω ότι για μένα προσωπική νίκη είναι ούτως ή άλλως ότι συζήτησα με πάρα πολύ κόσμο για τις σπουδαίες αρμοδιότητες που έχει η περιφέρεια Αττικής, ακόμα και αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν οδηγηθούν με το δικό μας ψηφοδέλτιο. Έχω καταλάβει οι πολίτες που κουβεντιάζεται σε όλες αυτές τις περιοδίες τι σημαίνει η ψήφος τους για την περιφέρεια. Όχι, κύριε Κούρη, και νομίζω ότι είναι μια ήττα όλων. Και ειλικρινά θα ήθελα να με πιστέψετε εσείς και μέσω ημών με ύψιλον οι τηλεθεατές σας και το φανατικό σας κοινό, ότι θεωρώ μεγάλη νίκη και μεγάλη συνεισφορά ως πολίτη, η Ρένα Δούρου ως πολίτης, το ότι έγινε αυτή η κουβέντα τους τελευταίους 3 μήνες. Είναι σημαντική πάντως η επαφή με τον πολίτη. Όχι, ας πούμε, κύριε Ξενάκη, παλιότερα. ΣΕΣ, έτσι, Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, ναι. Νέο ΕΣΠΑ, χρήματα, χρηματοδοτικά εργαλεία που τα έχει ανάγκη η χώρα μας, και όταν μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής μπορούμε να μιλάμε για τη μισή Ελλάδα, συνεισφέρει με 35% σε αυτό το κατακαιρματισμένο ΑΕΠ της Ελλάδας. Είναι κάτι παραπάνω, αρκετά παραπάνω από τη Μάλτα και το Λίχτενστάιν. Είναι σχεδόν σαν το Βέλγιο. Κι όμως οι πολίτες αγνοούν. Και δεν σας κρύβω ότι μια αρχική πρόθεση από μέρους της κυβέρνησης να γίνουν νύχτα αυτές οι εκλογές, και δυστυχώς αυτό το πληρώνουν και διάφοροι υποψήφοι, όπως ο κ. Κουμουτσάκος. Κατ' εμέ, το έχω ξαναπεί, ο κ. Σαμαράς θυσιάζει τον κ. Κουμουτσάκο, προκειμένου την επόμενη μέρα να διατηρήσει την κυβερνητική συνοχή, να δώσει δηλαδή στον κ. Βενιζέλο, τον απερχόμενο περιφερειάρχη, και να θυσιάσει τον κατά τα άλλα
εξαιρετικό πολιτικό. Να σας διακόψω όμως. Ναι. Από αυτό που λέτε, εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι εσείς βλέπετε, πέρα από ότι λένε δημοσκοπήσεις, ότι θα πάτε στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Σγουρό. Γιατί λέτε θυσιάζει τον κύριο Κουμουντσάκο. Αυτό καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Και να ρωτήσω κάτι. Βγάζω αυτό το συμπέρασμα και ταυτόχρονα προσθέτω. Οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, δείχνουν μια τάση. Μπορεί να τις πιστέψουμε ή μην τις πιστέψουμε. Δείχνουν πως είναι μπροστά ο κύριος Γουρός, κοντά του κι εσείς, από πίσω στη δεύτερη θέση. Με μια διαφορά, είδαμε τελευταία δημοσκόπηση περίπου 2,5-3 μονάδες. Αρκετά πιο πίσω. Και μία που βγήκε σήμερα με 5 διαφορά δική μου μπροστά. Ποια δημοσκοπήση. Τώρα με ειδοποίησανε, ενώ έρχομουν να σε. Θα τη βρω εγώ στο διαδίκτυο τώρα και θα την. Όχι, και εμένα μέσα εμείς με ειδοποίησανε. Θα τη δημοσιοποιήσουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Και κάναμε και μια συζήτηση την περασμένη εβδομάδα εδώ και ήταν ο κύριος Χαϊκάλης, ο κύριος Μαντούβαλος. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι άλλοι ήταν για την περιφέρεια. Και παραδέχθηκαν και απέναντι. Ήταν ο κύριος Πασπαντίδης. Και είπαν ότι πράγματι η απορροφητικότητα, επειδή μιλάτε για ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την περιφέρεια. Η κυρία Γιαννακάκη. Η κυρία Γιαννακάκη. Και το είπαν και αντίπαλοι του κυρίου Σγούρου. Και φαίνεται να επιβραβεύεται και από ένα κομμάτι του κόσμου στις δημοσκοπήσεις. Γιατί μιλάτε για περιβόητο έργο, σε εισαγωγικά το λέτε, προφανώς θεωρείτε πως είναι ανύπαρκτο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή και εγώ θα βρω τη δημοσκόπηση. Ναι. Καλά, δεν είναι τόσο σημαντικό. Να επιμένω ότι θυσιάζεται ο κομματικός υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο γιατί για 1,5 μήνα το κυβερνητικό κόμμα προσπαθούσε να βρει τεχνοκράτη ακομμάτιστο ή να βρει τέλος πάντων ένα καλό άλοθη να πει στους ψηφοφόρους γιατί υποστηρίζει τον άνθρωπο που στις τελευταίες εκλογές και για πρώτη φορά με ψήφο, διότι όλες τις προηγούμενες ήταν δοτές θέσεις, ουσιαστικά εξελέγει με ένα δίλημα του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι. Ή τον βγάζετε στην περιφέρεια Αττικής ή πάμε σε εθνικές εκλογές. Και εν τέλει μετά από 1,5 μήνα μπήκε στην κούρσα ο κ. Κουμουτσάκος, έχοντας χάσει και το χρόνο, αλλά αυτό. Το έχοντας χάσει και το ηθικό πλεονέκτημα, να εξηγήσει πως το κόμμα για 1,5 μήνα, το κόμμα του έλεγε ότι ψάχνουμε τον τεχνοκράτη και κατέληξε σε ένα κομματικό μέλος. Τώρα, το δεύτερο που ρωτήσατε, συγχωρείτε, είναι τα... Μεράκι. Όχι, όχι. Είναι οι παράπλευρες απώλειες. Ναι, μιλάτε πολύ, φαντάζομαι. Τώρα, το δεύτερο που μου είπατε για το ζήτημα της απορροφητικότητας. Και οι δύο, χωρίς ίχνος κολακίας, έχετε τρομερή εμπειρία από τον τρόπο με τον οποίο για δεκαετίες αντιμετωπίσαμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ναι. Και τα αντιμετωπίσαμε με έναν τρόπο, φέρτε κοντήλια, εντάξεις, απεντάξεις. Η απορροφητικότητα που παρουσιάζει η περιφέρεια Αττικής σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι σχετικά καλή μόνο τη συγκρίνεις με τις άλλες 12 περιφέρειες. Πάλι και αυτό δεν είναι μέτρο σύγκρισης όμως. Ο πύχης είναι πολύ χαμηλά. Από ότι... ο απολογισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου και όχι η Δούρου από προεκλογική σκοπιμότητα ή καταγγελτικό ύστερο, όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε στις προεκλογικές εκστρατείες, να τάζουμε τα πάντα σε όλους, να μην αναγνωρίζουμε τίποτα στον αντίπαλό μας, λέει ότι μιλάμε για 77% ανεκτέλεστο έργο. Επίσης, εδώ μπροστά μου, έχω με υπογραφή, επαναλαμβάνω, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χατζηδάκης, προς Θεού. Όπως γνωρίζω, όχι. Επίσημο έγγραφό του, που ορθά κατ' εμέ, λέει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε εντάξεις που τις είδαμε άρον-άρον να γίνονται μεγάλη τρίτη εντός της προεκλογικής περίοδου. Γι' αυτό και στο φυλάδιο που βγάλαμε εμείς, μία λέξη είναι με κεφαλαίο, η λέξη νοοτροπία. Διότι αυτή είναι μια νοοτροπία με την οποία η πατρίδα μας ναυάγησε. Μεγάλη Τρίτη, έτσι, ελάχιστες μέρες πριν από τις εκλογές, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης εντάσσει άρον-άρον έργα, τα οποία δεν πρόκειται να εκτελεστούν ούτως ή άλλως. Γιατί δεν θα εκτελεστούν, λέτε εσείς? Καταρχάς, γιατί ορθά ο κ. Αν εκλεγείτε, εσείς δεν τα κάνετε. Πρέπει να τα δείτε αυτά τα έργα. Είναι αυτό που σας λέω και για τα περιβόητα ευρωπαϊκά χρήματα. Χωρίς σχεδιασμό, και όταν είναι χωρίς σχεδιασμό, δεν εντάσσονται στα επιλέξιμα κριτήρια. Έτσι, χάνουμε πόρους. Πολλές φορές πληρώνουμε πρόστιμα. Έχει στο πόδι η ένταξη αυτή. Ναι, στο πόδι χωρίς σχεδιασμό. Γι' αυτό η χώρα μας που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 έχει ολόκληρες περιοχές που δεν έχουν αποχετευτικό σύστημα. Έχει ολόκληρες περιοχές που δεν έχουν αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Και είστε εσείς αναγκασμένοι, αντί άλλων, να κάνετε ρεπορτάζ
για το πώς βρέχει στο Καματερό και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε την ή στη Σαλαμίνα, σε διάφορες άλλες περιοχές. Επομένως, και θα μπορούσα να θρήσω πάρα πολλά. Θα μπορούσα αντί να μιλάω ως ανθυποψήφια το περχόμενο περιφερειάρχη, να προτάξω τα όσα λένε εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες του. Εκλέγεστε. Mm-hmm. Ποια είναι τα τρία έργα, οι τρεις άμεσες παρεμβάσεις σας? Η πρώτη μέρα δεν έχει καθόλου όραμα. Άλλωστε είμαι από τους ανθρώπους που μιλάω για οράματα και υπόσχομαι. Μ' αρέσουν πολύ τα προγράμματα και προτάσεις. Έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όπως η πρώτη που αφορά τη μετακίνηση των μαθητών. Το ξέρετε ότι σε ολόκληρες περιοχές, όπως στην Ανατολική Αττική, η μετακίνηση των παιδιών μας είναι κάτι που παίζεται στα ζάρια. Μόλις πριν από τρεις μέρες, οι οδηγοί των λεωφορείων έστειλαν χαρτί στον απερχόμενο περιφερειάρχη που του λένε ότι πάβει η μετακίνηση των παιδιών γιατί τους χρωστά 18 μήνες. 8 μήνες. 18 μήνες. Περιφέρεια του πλεονάσματος. Βεβαίως, επειδή και η προεκλογική περίοδο λύθηκε εντός 24 ώρου, αλλά 18 μήνες ήταν απλήρωτη. Μετά, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γιατί έχει δίκιο και ο κ. Ξενάκης, δεν μου αρέσει η ισοπαίδωση και ο μηδενισμός, εγώ θα προσπαθήσω να υλοποιήσω αποφάσεις που πάρθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Εξηγούμε. 350.000 ευρώ σε συνέργεια με την Εκκλησία αλλά και με ιδιωτικούς φορείς αποφασίστηκε να δοθούν στο Πέραμα. Στο Πέραμα 1.600 νοικοκυριάζουν πολλούς μήνες χωρίς φως. Δεν δόθηκαν ποτέ, κύριε Ξενάκη. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν δόθηκαν τα 350.000. Δεν δόθηκαν ποτέ. Δηλαδή στα χαρτιά ότι. Στα χαρτιά αποφασίστηκαν ομόφωνα προς τιμήν των παρατάξεων που δεν διεγκονίστηκαν μικροκομματικά. Η Εκκλησία εκεί. Και η Εκκλησία, στη συνέργεια της Εκκλησίας. Τρίτο, που πρέπει να γίνει τα πρώτα 24. Αυτά υπάρχουν δηλαδή. Εκείνο το μαύρο το πλεόνασμα έχει πολύ παραπάνω από 350.000. Ναι, όντως. 316 εκατομμύρια. Τρίτον. Και κάπου είναι σε κάποια τράπεζα, έτσι φαντάζομαι και το κίζω του. Τρίτον. Η ιστορία που λέει κέντρα πρόληψης. Κέντρα πρόληψης και για τα ναρκωτικά, κέντρα πρόληψης και για την ενδοοικογενειακή βία. Λοιπόν, έχουμε 17 κέντρα πρόληψης. Παρόλο που εμείς έχουμε άλλο σχεδιασμό για τα κέντρα πρόληψης και εκεί ετάχθησαν εντός αγωγικών. Λογική. Τάζω δεν δίνω, έταξα δεν έκανα. Και προς τιμή του το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε ότι πρέπει να δοθούν χρήματα στα κέντρα πρόληψης. Τελικά δόθηκαν μόνο 178.000 ευρώ. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας, που μπορεί να ξεκινήσει από το μισό ΑΕΠ της χώρας, από την περιφέρεια Αττικής, θα πρέπει να, αντί να λέμε πώς θα ακολουθήσουμε πολιτικές που δημιουργούν απόρους, αστέγους, εμείς λέμε θα κάνουμε εκείνες πολιτικές που δεν θα προσθέσουμε ούτε έναν άνεργο, που δεν θα προσθέσουμε ούτε έναν άστεγο. Δεν το ακούω κανένα. Πλειοδοτούν αριστερή και δεξί στην κοινωνική ευαισθησία. Να τα λέμε ίσα. Και δεν μας εξηγεί κανείς πώς θα λειτουργήσουμε για να μην έχουμε έστω άλλον έναν άστεγο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε ιεραρχήσεις για. Υπάρχουν πολλοί άστεγοι στην περιφέρεια. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι. Δεν έχουμε καν μια σοβαρή καταμέτρηση. Πρέπει να υπάρχει συνέργεια με θεσμούς όπως είναι η Εκκλησία, η Δήμη, 66 η Δήμη, για να ξέρουμε επιτέλους. Όμως θέλω να σας πω ότι σε σχέση και με το νέο ΕΣΠΑ, εμείς μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας. Όχι τάξιμο, όπου να έχουμε συνέργειες χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων. Μιλάμε για το Ταμείο Αλληλείας, μιλάμε για το Αγροτικό Ταμείο. Εσείς τα ξέρετε, αλλά σας εκμεταλλεύομαι να το πω εντός εισαγωγικών για να τα μάθει και ο κόσμος. Μου στείλανε νούμερα της δημοσκόπησης. Συγγνώμη, επειδή μας ακούσανε προφανώς και εδώ στο Facebook και στο κινητό μου τηλέφωνο και στο Αρδομάνι, φίλοι της κυρίας Δούρ, ψηφοφόρης προφανώς, μου στείλουν και τα νούμερα. Α, το δικό σας στο κινητό αποκλείται να το έχουν οι φίλοι δικοί μου οι ψηφοφόροι. Κάνετε λάθος. Λέτε. Θα σας δείξω μετά. Θα καταλάβετε. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν φίλος δικό σας ότι η δημοσκόπηση του κύριου Πανά, του καθηγητή, δείχνει 25,8 την κυρία Δούρου, 20,3 τον κύριο Σγουρό, αυτές τις πέντε μονάδες και κάτι που μας είπε πριν η κυρία Δούρου. Στο 13%, αν βλέπω καλά, γιατί δεν έχω γυαλιά μαζί, ο κύριος Κουμουτσάκος και τέταρτος ο κύριος Παναγιώταρος με 11,5%. Δηλαδή πολύ ψηλότερα. Έτσι η δημοσκόπηση είναι του κύριου Πανά. Αυτή είναι η δημοσκόπηση που μιλάμε. Αυτά τα τέσσερα νούμερα μου στείλανε. Τα μεταφέρω εγώ με κάθε επιφύλαξη, αλλά αφού συμπίπτει αυτό που μου στείλαμε τις πέντε μονάδες που είπαν σε εσάς, προφανώς μιλάμε για την ίδια δημοσκόπηση. Τη μεταφέρω για να την, επειδή μας στείλανε και μηνύματα και στο τηλεφωνικό κέντρο και στο Facebook, αλλά και στο κινητό μου τηλέφωνο. Λοιπόν. Λέγαμε για το. Για πώς... την debate έχετε κάνει καθόλου. Ναι, συζητήσει με τον κύριο. Με τον κύριο Σγουρό. Έχουν κανονιστεί κάποια debate προς το τέλος της εβδομάδας. Ναι. Σκάι, νομίζω.
Θα βρεθείτε όλοι μαζί και οι βασικοί. Για μένα δεν υπάρχει βασικός και μη βασικός. Για όπως τα λέμε εμείς δημοσιογραφικά, βασικοί είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν στις δημοσκοπήσεις να είναι μπροστά. Νομίζω ότι ο εκλογικός νόμος επιβάλλει να είναι όλοι. Ναι, αλλά κύριε Ξενάκη, είναι κρίμα. Η δημοσκόπηση από εργαλείο ανάλυσης να γίνεται εργαλείο πολιτικής χειραγώγησης. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Γι' αυτό και εγώ καλό να είναι όλοι. Δεν πιστεύω όμως ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων αυτή τη φορά θα κάνουν παιχνίδια όπως κάποιοι υπενήσονται, γιατί Παρασκευή μεσημέρι θα υπάρχει δημοσκόπηση. Παρασκευή βράδυ θα υπάρχει δημοσκόπηση. Και Κυριακή βράδυ θα υπάρχει κάλπη. Είναι 48 ώρες. Δεν μπορεί να πέσουν τόσο έξω οι δημοσκοπήσεις, λέω τώρα εγώ. Ή αν πέσουν έξω, θα εκτεθούν πάρα πολύ αυτή τη φορά. Το κρίμα είναι ότι έχουν ήδη εκτεθεί. Με την έννοια ότι σημά στην απομείωση του συνδικαλιστικού κινήματος, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επειδή ακριβώς πολλές εταιρείες, όχι όλες προς Θεού, έπαιξαν με πολιτικές σκοπιμότητες, αμφισβητείται η αξία της έρευνας. Και πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν μπαίνουν καν στον κόπο να απαντήσουν. Όχι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και αυτό είναι ήττα. Ήττα της ενημέρωσης. Βέβαια, είχαν πάλι κινδυνεύσει και την πατήσαν τότε με το 2009. Ναι, και το 2009 οι δημοσκοπήσεις. Να δούμε τώρα αν θα πέσουν μέσα. Τώρα, προφανώς και αυτή η δημοσκόπηση καταγράφει κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, η Κυριακή κοντή γιορτή έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, την Κυριακή θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Ναι, και ξέρετε, αυτή η απομείωση νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει και κάποιους έντιμους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες να σταματήσουν να τις διαβάζουν με τρόπο που να αλλάζουν την πολιτική τους δράση. Έχετε αγχωθεί που ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τώρα θα πω την άποψή μου και εσείς πάλι θα μου πείτε ό,τι μου πείτε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, που ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει πολιτικά μόνο σε αυτή την περιφέρεια τη συγκεκριμένη της Αττικής, διότι τα πράγματα δείχνουν από αυτά που βλέπουμε εμείς και ξέρουμε και από τις δημοσκοπήσεις πάλι, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πιθανότητα να πάρει μια περιφέρεια, αυτή είναι της Αττικής και αυτή είναι και η μισή Ελλάδα βέβαια, έτσι. Ενώ στις άλλες περιφέρειες Δεν φαίνεται. Θα δούμε. Δεν φαίνεται να καταγράφει τόσο ισχυρή παρουσία και τόσο σοβαρές πιθανότητες να επικρατήσει το τέλος. Σας έχει αγχώσει αυτό το γεγονός? Όχι, θα σας πω κάτι άλλο. Γιατί εσείς θα είστε την πρώτη Κυριακή ουσιαστικά. Θα φανεί. Ναι. Μια εικόνα καλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη μάχη με τον ίδιο τρόπο και στις 13 περιφέρειες. Αλλά είναι αντίστροφη εικόνα. Επειδή η κυβέρνηση, σας είπα για τους λόγους, και δύο Έλληνας πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός όλων μας, όχι μόνο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει ποντάρει στη σπουδαιότητα της περιφέρειας Αττικής. Είναι και μισή Ελλάδα, έτσι. Είναι και μισή Ελλάδα, αλλά επαναλαμβάνω δεν το κάνει γι' αυτό. Το κάνει για να βάλει αναπνευστήρα στον κυβερνητικό του εταίρο. Ναι. Αντικατοπτρίζεται αυτό, αλλά πιστέψτε με, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τρόπο παλεύει στις 13 περιφέρειες. Απ' την άλλη, θέλω να σας πω, και γι' αυτό θεωρώ πολύ σπουδαία αυτή τη μάχη, ότι δεν αισθάνομαι ότι δίνω μία μάχη που ο μόνος στόχος είναι μία μεγάλου είδους δημοσκόπηση που θα πυροδοτήσει εθνικές εξελίξεις. Αυτή καθ' αυτή η μάχη για την τοπική αυτοδίκηση είναι πολύ σπουδαία. Μα στο φινάλε περιμένετε να ψηφίσουν και ψηφοφόροι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν περιμένετε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ δεν φτάνουν για το 50%. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μία αρχή, θα πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι ότι έχω να χωρίσω με έναν άνθρωπο του ιδιωτικού τομέα που δοκιμάζεται τα τελευταία 4 χρόνια και που μπορεί να προσήλθε με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πίστεψε ότι ο κύριος Σαμαράς θα επαναδιαπραγματευτεί. Με αυτόν τώρα πρέπει να είμαστε μαζί. Γιατί όμως το βάζετε έτσι? Γιατί εγώ θα πάω στην κάλπη να ψηφίσω, θα πει ένας πολίτης για το αν ο Σαμαράς θα διαπραγματευτεί ή όχι, στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Στην περιφέρεια γιατί να πάω έτσι? Θα πάω γιατί πιστεύω ότι η Δούρου, όπως τη βλέπω, είναι καλή, δυναμική, θα κάνει δουλειά. Και δεν πειράζει που εγώ είμαι δεξιός, θα πει κάποιος, ή δεν είμαι τόσο αριστερός, θα την ψηφίσω. Ή το ανάποδο. Μπορεί να πει αυτός είναι δεξιός, ανοίξει αυτό το χώρο, αλλά δείχνει καλός, εργατικός, έντιμος, δυναμικός. Θα πάω στην Ευρωκάλπη να ρίξω ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκεί θα ψηφίσω αυτόν. Καταρχάς να πούμε ότι μεταξύ των εθνικών εκλογών που εξαπατήθηκαν πολύ από τις εξαγγελίες του κ. Σαμαρά, έως τα τώρα δεν είχαμε άλλη δυνατότητα των Ελλήνων να εκφράσουν τις δυσαρέσκειές τους προς τις πολιτικές. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι και αν ακόμα όλοι και δυστυχώς υποτιμούσαμε τη σπουδαιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αντιμετωπίζαμε ή ως τιμητική συνταξιοδότηση ή ως το πρώτο σκαλί για να πάει στον υπουργικό θόκο, ήρθε ο κύριος ο Φούχτελ, ο ίδιος ο Φούχτελ, ναι, και ανέδειξε τη σπουδαιότητα, αφού πρώτα επισκεπτόταν δημάρχους και περιφερειάρχες και μετά υπουργούς. Και ενώ μου φαινόταν έως και συνωμοσιολογικό, έρχεται ο εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχης, το απερχόμενο περιφερειάρχη στην περιφέρεια Αττικής, και καταγγέλει κρυφή συμφωνία με την Τρόικα.
Άρα είναι σπουδαίο ένας Έλληνας, μια Ελληνίδα που πίστεψε ότι δεν θα του μειωθούν οι μισθοί, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, θα ακολουθήσουμε άλλες πολιτικές, με την ψήφο του να μην επικροτήσει τη συνέχιση τέτοιων πολιτικών στη μισή Ελλάδα που είναι περιφερειακή. Σε ερώτηση του Σωτήρη, από αυτές τις μέρες που ζείτε κοντά την περιφέρεια, με ποιο κριτήριο θα πάει σε αυτό που είπε ο Σωτήρης για το δήμαρχο, τον περιφερειάρχη, ή θα επηρεάσει μεγαλύτερο ποσοστό η ζωή που κάνει? Στη συνέχεια αυτών που είπα, τουλάχιστον συνομιλώντας με τον κόσμο και πέρα από τα προγραμματικά που επιχείρησα και πριν, να ανοίξω λίγο τη βεντάλια για το πώς μπορεί με χρηματοδοτικά εργαλεία πέρα του ΣΕΣ, του νέου ΕΣΠΑ, η περιφέρεια να γίνει μοχλός ανάπτυξης, θα σας έλεγα ότι αυτό που κουβεντιάζουμε είναι ότι ανεξάρτητα σε ποιο κομματικό και ιδεολογικό μετερίζει ήμασταν έστω και λίγο πριν, να αλλάξουμε τις ζωές μας. Αν θεωρούμε ότι οι ζωές μας είναι καλά, ας μην κάνουμε τίποτα. Εγώ εκεί το συνοψίζω. Η ανταπόκριση που ήταν περισσότερη στις φτωχές περιοχές? Νομίζω έχει να κάνει με τον πολυδομικό σχεδιασμό. Δηλαδή εξηγούμε. Η ανταπόκριση, δηλαδή, όταν κουβεντιάζει μαζί σας, μαζί τους, στις περιοχές που είναι κάπως. Εντάξει, πάντα υπάρχει διαφορά από την προάστια. Μας λέγατε χθες ότι είστε στη Σαλαμίνα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν. Την Εκάλη, ας πούμε. Υπάρχουν περιοχές όπως η Εκάλη που δεν μπορείς να βρεις κανέναν, περπατώντας. Προφανώς. Και υπάρχουν περιοχές που μπορείς να βρεις πολλούς. Η αποδοχή μερικές φορές υπερβαίνει και τις αρχικές μου προσδοκίες. Για να σας μιλήσω πολύ ειλικρινά και να μην μιλήσω αντιληπτική, κομμένη, κεφαλή. Με συγκινεί. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν φτάνει, μας λες, αλλά προγραμματικά μας ξανά δώσεις ελπίδα. Και αυτό μου είναι αρκετό, μου δίνει δύναμη. Για την πόλη τους, εδώ που ζουν οι αναπτυγμένες περιοχές. Με βόρεια προάστια, κάλιο, να θυμάμαι. Ενδιαφέρονται. Και το θεωρούνται αυτονόητο, θυμάμαι. Όχι, όχι. Ξέρετε κάτι, με το μνημόνιο επήλθε μια ισότητα προς τα κάτω. Μια πικρή ισότητα. Ήμασταν τα παιδιά κάτω από το ποτάμι, εμείς στο Εγάλιο, στο Περιστέρι. Και ξέρετε και την υποτιθέμενη κόντρα με τα παιδιά των Βορείων Προαστίων. Τώρα, 5 ώρα το πρωί, μπορείς να δεις κυρία, όπως μου συνέβη, στο Δήμο Κηφισιάς, να ψάχνει τα σκουπίδια και να έχει επιλέξει αυτή την ώρα για να μην τη δει καμία άλλη. Ναι. Μας τα λένε και οι δήμαρχοι εκεί, Βορείων Προαστίων, που έχει εσίτια στις περιοχές αυτές που ούτε που το θέλω να σας πω ότι τελικά δεν πήγαν οι συνοικίες κάτω από το ποτάμι προς τα πάνω, ήρθαν τα Βόρεια Προάστια προς τα κάτω. Επομένως, ωστόσο, υπάρχουν τρομερές ανισότητες, έτσι. Τρομερές ανισότητες. Αυτό είπατε προηγουμένως, ότι μάλλον η κομματική ταυτότητα θα υποχωρήσει μπροστά στη ζωή. Θέλω να πω πάλι αυτό που κάπως ξεκίνησα έτσι στην προεκλογική μου εκστρατεία με πολύ θόρυβο και πάτογα. Ότι τα σκουπίδια δεν μυρίζουν αριστερά ή δεξιά. Πού τη λυπηθήκατε αυτή τη δήλωση τώρα? Δεν με αφήνουν και κάπου να την ξεχάσω και ξεχνάει. Ακόμα. Ναι, ακόμα. Του πείραξε πολύ κόσμο, αλλά το πώς θα επιλύσεις τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διαχείριση της ανεργίας, έχει πολιτικό πρόσημο. Και μπορούμε να μην κοιτάμε αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε κρίση. Πολιτικό χρέους. Έχει, κομματικό λέμε. Και, ναι, αλλά υπήρξαν κόμματα που σωστά και από την αρχή είδαν ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε την κρίση με αυτές τις πολιτικές και άλλα που όχι. Και έχουμε γεμίσει και όψιμα αντιμνημονιακούς τον τελευταίο καιρό. Έχω βαρεθεί να τους μετράω. Δεν μπορεί να μετάνιωσε κάποιος. Ναι, ναι, αλλά. Μπορεί. Τα ηχέγγυα. Ναι, ναι, κύριε Ξενάκη, τα ηχέγγυα. Αφήστε που κανένα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, το έχετε προσέξει. Μόνο αυτοί που δεν έχουν μυαλό, δεν ναι, αλλάζουν δεν άποψη. Δεν ζητάει κανεί συγγνώμη. Εγώ ισχυρίζω. Αυτό που κυβέρνηση εννοείται, δεν είναι τον κόσμο έτσι. Όχι, για να. Επώνυμο. Δεν έχει ζητήσει κανεί συγγνώμη. Ανερυθρίαστα μα έχει πει ότι δεν το έχει διαβάσει, ανερυθρίαστα μα έχει πει ότι δεν το έχει καταλάβει, αλλά κανένα δεν ζητάει συγγνώμη για την καταστροφή τη πατρίδα μα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Μάλλον την έσωσε, λένε. Ναι, τη σώσανε πολλαπλώς και με ποικίλους τρόπους. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Δούρα. Να σα αφήσουμε να ξεκουραστείτε κιόλα. Για ποτάμι. Δεν φαντάζομαι να έχετε και συνέχεια προγράμματα μετά τις 12. Όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ. Κλείνω τη μέρα μου με εσά και σα ευχαριστώ. Ίσως αν μπορέσουμε και επειδή φαντάζομαι και δεύτερο γύρο θα έχει στην Αθήνα και εσεί θα είστε στο δεύτερο γύρο. Αν τα καταφέρουμε να το δούμε την άλλη εβδομάδα, χαρά μας θα είναι. Αλλά επειδή ξέρω ότι εσείς θα έχετε πολλές υποχρεώσεις, μπορεί να τα καταφέρετε. Εμείς θα βρεθούμε στο ραδιόφωνο, στο στούντιο. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να σας ζητήσω μία χάρη. Μέχρι τις εκλογές έχετε εκπομπές. Προσπαθήστε να εξηγήσετε στον κόσμο, στο περιθώριο των συνεντεύξεων όπως είχατε και με μένα, ότι είναι πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα η ψήφος. Κατακτήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά με αίμα. Όχι, μπορεί να σας φαίνεται αυτονόητο, δεν είναι πια.
Δυστυχώς και τα νέα παιδιά δεν έχουν. Ιδίως αυτές οι ηλικίες. Δεν έτυχε, πέτυχε όμως αυτό, το καλλιεργήσαμε. Ναι, αλλά άμα τα νέα παιδιά που έχουν το πιο μεγάλο πρόβλημα δεν πάνε να ψηφίσουν αυτά. Έτσι δεν είναι. Αλλήμωνα αν υπάρχει αποχή μεγάλη. Πάντως αυτή τη χάρη θα σας ζητήσω. Το κάνουμε κάθε. Δεν καταλαβαίνω την δύναμη του πολίτη. Λοιπόν. Και μόνο αλλά και η συμμετοχή του για να έχει το δικαίωμα να απαιτεί. Είναι πέντε πολύ σπουδαία λεπτά, τέλος πάντων, τα λεπτά μπροστά στην πλάτη. Λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Κουμουτσάκο εμείς να πούμε το βράδυ της Πέμπτης. Θα είναι εδώ παρέα μας τέτοια ώρα περίπου και θα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά και εσάς σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή. Το ραντεβού μας αύριο στις 10.